Το branding στα social media δεν αφορά μόνο μεγάλε εταιρείε και οργανισμού, αλλά και μικρότερε επιχειρήσει και επαγγελματίε ή γενικά ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προωθήσουν κάτι, οτιδήποτε, αξιοποιώντα τη δύναμη των social media. Παλιότερα, branding έκαναν μόνο μεγάλε εταιρείε και επιχειρήσει. Ενώ οι μικρότερε εταιρείε και επιχειρήσει έκαναν το λεγόμενο marketing άμεση ανταπόκριση. Θα μιλήσουμε για αυτά τα δύο είδη marketing σε επόμενο βίντεο για το branding και το marketing άμεση ανταπόκριση. Ωστόσο, πλέον με τα social media και με την προβολή που μπορεί να έχει κάποιο μέσα από αυτά, μπορούμε και εμεί, εσύ και εγώ, να κάνουμε branding στον εαυτό μα, να προβάλλουμε την φίρμα μα σε πολλού ανθρώπου και να δημιουργήσουμε μια συγκεκριμένη αίσθηση και αξιοπιστία γύρω από το brand μα, γύρω από την επιχείρησή μα. Στο σημερινό μάθημα, θα μοιραστώ μαζί σου του τέσσερι τομεί στου οποίου μπορεί να εστιάσει για να βελτιώσεις το branding που κάνεις στα social media. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θαδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω να βοηθάω επιχειρηματίες, coaches και άτομα που ασχολούνται με τις πωλήσει και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξη offline και online. Ένα από τα πρώτα πράγματα που συζητάω με του πελάτε που αναλαμβάνω για τη στρατηγική του στα social media είναι να δούμε το ποιοι είναι. Τι του κάνει να ξεχωρίζουν, ποιο είναι το μπραντ του ή ποιο θέλουν να είναι το μπραντ του. Πρώτα ξεκινάμε με το να προσδιορίσουμε το μπραντ, αν δεν είναι ξεκάθαρο στου ίδιου, και μετά να δούμε πώ μπορούμε να προωθήσουμε το μπραντ αυτό με την κατάλληλη στρατηγική στα social media. Το μπραντ σου είναι αυτό για το οποίο είσαι γνωστό. Δεν είναι μόνο το όνομά σου ή το λογοτυπό σου ή τα χρώματα τη εταιρεία σου. Είναι όλη η παρουσία σου, είναι όλα αυτά. Αλλά επίση είναι και το πώ γράφει, πώ γράφει κείμενα, πώ σχολιάζει, πώ απαντά στα μηνύματα, πώ απαντά στο τηλέφωνο, πώ ντύνεσαι, πώ μιλά, ποια εμφάνιση έχουν τα βίντεο σου. Είναι όλα αυτά μαζί, είναι το να μπορεί κάποιο να δει κάτι και να πει: Ξέρει κάτι, αυτό είναι ο Θοδωρή Αραμπατζής. Γράψε μου στα σχόλια, εσύ κάνει κάτι για το branding τη δική σου επιχείρηση, τη δική σου απασχόληση και δε το βίντεο μέχρι το τέλο, γιατί στο τέλο θα μοιραστώ κάποιου μύθου σχετικά με το branding στα social media. Σύμφωνα με το lifemarketing.com υπάρχουν τέσσερι σημαντικοί και βασικοί τομείς βελτίωσης του branding στα social media. Ο πρώτος τομέας είναι η ταυτότητά σου. Για να μπορέσεις να βελτιώσεις κάτι, χρειάζεται πρώτα να το γνωρίζεις. Τι είναι αυτό που προσδιορίζει την ταυτότητα του brand σου και πώς διαχωρίζεται από άλλα brands. Σε ποιους απευθύνεται και πώς. Όσο πιο ξεκάθαρο είσαι στο τι πρεσβεύει το brand σου, ποια είναι η ταυτότητα του brand σου, τόσο πιο εύκολο θα είναι να μπορέσει να σχεδιάσεις την κατάλληλη στρατηγική και το κατάλληλο μήνυμα. Νούμερο 2 το κοινό σου. Ένα από τα πράγματα που λέω εδώ και πολλά χρόνια είναι ότι δεν μπορεί να είσαι όλα για όλου. Χρειάζεται να είσαι ξεκάθαρο για το ποιο είναι το κοινό σου. Το να προσπαθεί να απευθυνθεί σε όλο τον κόσμο κάνει το μήνυμά σου πιο αδύναμο και κάνει επίση τον brand σου να χάνεται μέσα στον πολύ θόρυβο. Όταν γνωρίζει το κοινό σου, σε ποια κατηγορία ανθρώπων απευθύνεσαι ή θέλει να εστιάσει το marketing που κάνει, μπορεί να ακολουθήσει πιο προσαρμοσμένε, ακριβεί προσπάθειε marketing αντί να έχει μια τυφλή γενική προσέγγιση προ όλου. Για να βοηθήσει το κοινό σου, χρειάζεται να βρεθεί ή να έχει βρεθεί στη θέση του. Να δει τα προβλήματα, τι επιθυμίε και τι ανάγκε του από τη δική του σκοπιά. Και κάνει ερωτήσει όπω: Τι ηλικιακή κατηγορία έχει το κοινό μου, τι ενδιαφέροντα έχει το κοινό μου, τι προβλήματα έχει το κοινό μου που τα προϊόντα ή οι υπηρεσίε μου ή η ευκαιρία μου μπορούν να του βοηθήσουν να λύσουν. Νούμερο 3. Το περιεχόμενό σου. Το περιεχόμενό σου είναι βασικό πυλώνα του μπράμτ σου γιατί είναι ο τρόπο με τον οποίο το κοινό σου ακούει ποιο είσαι και τι πρεσβεύει. Οπότε το περιεχόμενό σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Για παράδειγμα, το να χρησιμοποιεί τη δύναμη των βίντεο στα social media είναι κάτι που μπορεί να φέρει το κοινό σου πιο κοντά σε σένα. Το να δει για παράδειγμα το κοινό σου σε βίντεο πώ είναι το εργαστήριο που δουλεύει, εκεί που, που φτιάχνει τα κοσμήματά σου και πώ είσαι εσύ όταν φτιάχνει τα κοσμήματά σου, αν αυτό είναι το αντικείμενό σου, είναι κάτι πολύ δυνατό. Ή αν είσαι coach ή ασχολείσαι με το δικτυακό marketing, το να μπορέσει να σε δει και να ακούσει το μήνυμά σου μέσα από ένα βίντεο είναι κάτι που μπορεί να σε φέρει πιο κοντά του. Μάλιστα, η επισκεψιμότητα σε σελίδε και προφίλ μέσω βίντεο προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 82% μέσα στο 2022. Βέβαια, αν και θα αυξηθεί η προβολή μέσω βίντεο, το ίδιο θα γίνει και με τον ανταγωνισμό σου. Θα αυξηθεί και ο ανταγωνισμό σου. Όλο και περισσότεροι επαγγελματίε με αντικείμενο παρόμοιο με το δικό σου θα κάνουν την εμφάνισή του αυτή τη χρονιά. Αυτό που θα κάνει τη διαφορά όμω είναι το να βοηθά το κοινό σου με έναν ουσιαστικό και διαρκή τρόπο και να δίνει το παρόν συνεχώ. Άνθρωποι στο χώρο σου θα έχονται και θα φεύγουν συνεχώ. Αυτοί που θα μπορέσουν να χτίσουν ένα πολύ δυνατό μπραντ είναι αυτοί που τελικά θα αντέχουν στον χρόνο. Κάνω αυτή τη δουλειά 20 χρόνια. Είμαι στα social media από το 2005-2006. Έχω blog από το 2007. Γράφω συστηματικά άρθρα, πάνω από 1000 άρθρα και βίντεο. Έχω το κανάλι μου στο YouTube από το 2017. Και συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια δίνω το παρόν. Πριν δούμε τον τέταρτο και τελευταίο τομέα που χρειάζεται να βελτιώσει στο brand που κάνει στα social media, αν θέλει να σε βοηθήσω να χτίσει μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξη στα social media, μπε στο GreekCoach.gr κάτω free και ζήτα να κάνουμε μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Εκεί θα σου κάνω συγκεκριμένε προτάσει και θα σου εξηγήσω με ποιο τρόπο μπορώ να σε υποστηρίξω σε αυτό. GreekCoach.gr κάθετο free. Νούμερο 4. Το σχέδιό σου, το design που λέμε και στο χωριό μου. Τα χρώματα, τα γραφικά, οι φωτογραφίε σου, οι γραμματοσυρέ σου. Να θυμάσαι ότι το μυαλό μα έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται την πληροφορία 60.000 φορέ πιο γρήγορα όταν υπάρχει οπτική απεικόνηση Παρά όταν είναι μόνο κείμενο. Άρα, οι τέσσερι τομεί branding στου οποίου μπορεί να εστιάσει είναι πρώτον η ταυτότητά σου, δεύτερον το κοινό σου, τρίτον το περιεχόμενό σου και τέταρτον το design σου, το σχέδιό σου. Και έχοντα πει λοιπόν αυτά, ο πρώτο μύθο σχετικά με το branding στα social media είναι ότι η επιχείρησή σου μπορεί να χτίσει το brand τη από τη μια μέρα στην άλλη. Πολλοί είναι αυτοί που έρχονται να δουλέψουν μαζί μου και βλέπουν ότι βιάζονται. Θέλει χρόνο. Δεν πρόκειται να κάνει ένα post και αυτό το πώ θα γίνει viral και έτσι θα μπορέσει να χτίσει τον brand σου. Για να αποκτήσει εκατοντάδε ή χιλιάδε ακόλουθου οι οποίοι αγαπούν εσένα και τον brand σου, χρειάζεσαι χρόνο και συνέπεια. Ένα ακόμα μύθο σχετικά με το branding στα social media είναι ότι χρειάζεται να είσαι σε όλε τι πλατφόρμε των social media. Είναι μύθο αυτό. Αν έχει μια ομάδα η οποία μπορεί να αυτοματοποιήσει τι δημοσιεύσει σε διαφορετικέ πλατφόρμε, καλώ, κάτω. Αλλά το να δίνει το παρόν με τον ίδιο τρόπο και την ίδια συχνότητα σε όλε αυτέ τι πλατφόρμε είναι πρακτικά αδύνατο. Δεν έχει τον χρόνο να το κάνει και δεν θέλει να το κάνει. Είναι προτιμότερο να εστιάσει κάπου. Είτε εστιάσει στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο LinkedIn, στο, στο Facebook, σε blogging ή οτιδήποτε, θα έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα αν εστιάσει σε δύο-τρει ή μία-δύο πλατφόρμε και χτίσει κοινότητε εκεί. Και πάλι μπορεί να ανεβάζει το περιεχόμενο σου και σε άλλε πλατφόρμε αλλά δεν είναι απαραίτητο να δίνει το παρόν παντού για να μπορέσει να χτίσει το brand σου. Αν έφτασε μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί, πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσει τι ειδοποιήσει. Ανεβάζω περίπου ένα-δύο βίντεο το μήνα. Γράψε μου στα σχόλια αν έχει κάποια ερώτηση που θέλει να σου απαντήσω σχετικά με το branding στα social media. Και αν θες να σε βοηθήσω να χτίσεις μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξη στα social media, μπε στο GreekCoach.gr κάθετο free ή στο GreekCoach.gr κάθετο coaching και κλείσε μια συνεδρία μαζί μου. Βάλει σε εφαρμογή τι σημερινέ ιδέε, ξεκίνα να χτίζει το brand σου στα social media. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλι το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου «Ακαταμάχητο δικτυακό μάρκετινγκ». Θα βρεις το link στην περιγραφή.